Γιόνι από τη Χαλκιδική. Η καρδιά μου είναι η Σύρος μου, η Σαντορίνη μου και όλοι οι άνθρωποι πολύτιμοι που είναι πολύ εδώ απόψε. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, ο τουρισμός είναι στην καρδιά της οικονομικής ανάπτυξης. Ο τουρισμός 12 μήνες μάλιστα τον χρόνο και θεωρούμε ότι το Action Ινδυβής κάνει πολύ σπουδαία προσπάθεια, την οποία και από το Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζουμε και ελπίζουμε να δούμε να έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Και σε αυτή την περίπτωση σημασία περισσότερο έχουν να γιορτάσουμε τα γενέθλια για τα 5 χρόνια της δράσης που έχετε αναλάβει, της πολύ σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας και να ευχηθούμε φυσικά για τα επόμενα 5, για τα επόμενα 10 και γιατί όχι και για τα επόμενα 50 χρόνια, στα οποία θα παράγεται αυτό που πραγματικά ο ελληνικός τουρισμός χρειάζεται για να πάει μπροστά. Μα εγώ είχα χίλιες ψυχές και τους έδωσα φώτα και πένες. Μοίρασα 10 χορούς, μουσικές με σκληρά παραμύθια. Και όταν γέννησα τόσες μορφές, ήταν όλες με λόγια και αλήθεια. Θα θελήσετε να γίνετε κι εσείς μέρος της ιστορίας και της καθημερινότητάς της. Μέσα στο πάντρεμα του κλασικού με το μοντέρνο θα βρείτε σίγουρα τον προορισμό γλυκό σαν το Σιγιανό Λουκούμι. Ευχαριστούμε λοιπόν για την ευγενική σας πρόσκληση να παραστούμε στην απόψινή δεξίωση γενεθλίων πενταετούς και επιτυχούς δράσεων της Action Ινδυβής. Και διότι μας δίνετε και το βήμα. Και ευχόμαστε οι προσπάθειες και η πρωτοβουλία σας για την προώθηση του ποιοτικού τουρισμού να έχουν πάντοτε επιτυχία. Εύχομαι στο Action Ινδυβής να τα χιλιάσει, να τα εκατοστήσει και να τα χιλιάσει και όλες αυτές οι σημαντικές πρωτοβουλίες προβολής του τόπου μας να πηγαίνουν όλες πολύ καλά και αυτοί ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάθε χρόνο μαζί σας και να τα χιλιάσετε. Να κάνετε αυτά τα τόσο όμορφα, ωραία πράγματα, να ενημερώνεται ο κόσμος, να μαθαίνει για την Ελλάδα μας, να βγαίνει στο εξωτερικό, να καμαρώνουμε και να επιβεβαιώνεται όλο αυτό. Εύχομαι το Action Ινδυβής με αυτή η σημαντικότατη πρωτοβουλία ανάδειξης των τόπων, διότι δεν είναι διαφήμιση, είναι ανάδειξη πραγματικά των παραδόσεων, του πλούτου που κάθε τόπος φέρει, να μεγαλώσει. Τα 5 χρόνια να γίνουν 50 και τα 50 100 και να μπορέσει να προσφέρει πραγματικές εμπειρίες και να επιτρέψει σε περισσότερο κόσμο, σε πολύ κόσμο, να νιώσει τι σημαίνει Σαντορίνη, Σύρος, τι σημαίνουν άλλες περιοχές της πατρίδας μας και γιατί όχι να τους φέρει, να τις ζήσουν και από κοντά. Γιατί δεν φτάνει μόνο να τα ακούσει, να τα βλέπει στην οθόνη. Ωραίο είναι να τα γεύεσαι, να τα μυρίζεσαι, να τα αγγίζεις και να τα ζεις από κοντά. Είναι μεγάλη μας τιμή και χαρά που συμμετείχαμε στην εκδήλωση στο Ίδρυμα Κακογιάννη και μπορούσαμε έστω με αυτόν τον απλό τρόπο να δροσίσουμε τον κόσμο και τους καλεσμένους μας με το χειροποίητο αναψυκτικό, τον Bifresh χειροποίητο αναψυκτικό. Αυτό που εμείς είδαμε και μας άρεσε εξαιρετικά είναι η αγάπη και το μεράκι για αυτό το οποίο κάνετε. Και αυτό που ευχόμαστε είναι καλή δύναμη και ευχόμαστε να δούμε και είμαστε σίγουροι πολύ ωραία πράγματα και στο μέλλον. Εύχομαι τα καλύτερα. Ήταν μια πάρα πολύ καλή παρουσίαση. Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχει και εύχομαι καλή συνέχεια και στις υπόλοιπες εκδηλώσεις που θα έρθουν. Είμαστε παρέα, συμπορευόμαστε και φιλοξενούμε
τους δικούς σας καλεσμένους. Φιλοξενούμε εσάς στον χώρο του Civitel Olympic, να φτάσετε εκεί που πραγματικά επιθυμεί ο καθένας σας, να συνεχίσετε να διατηρείτε αυτή την αγάπη για τη χώρα μας, την αγάπη για τις ομορφιές αυτού του τόπου. Αυτό που μου άρεσε στο Action in Greece και ήθελα να συμμετέχω είναι ότι το όραμα, το ότι θέλουν η Sigma Production, έτσι, με το project Action in Greece, να πάει σε όλα τα μέρη της Ελλάδος, να τα προβάλλει, να τα διαφημίσει, πώς είναι τώρα, πώς ήταν χθες, πώς θα είναι αύριο, στον κόσμο, στο εξωτερικό. Χαίρομαι και εύχομαι να ανακαλύψετε την ομορφιά της Θράκης και κυρίως την ψυχική της ομορφιά, γιατί η Θράκη έχει μια αγαθότητα, έχει μια αγνότητα, μια καθαρότητα. Και θα το δείτε αυτό στους ανθρώπους, στους Θρακιώτες, όταν ανέβετε επάνω και κυρίως όταν θα πάτε στα χωριά. Δηλαδή, λέω 5 χρόνια, άνθρωποι που δουλεύουν μαζί, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, σε μέρη διαφορετικά, πόσο κοντά έχουν έρθει, πόσο έχουν τριφτεί ανθρώπινες σχέσεις. Ξέρω από τις περιοδίες μου, με τους μουσικούς, με τους τεχνικούς, με τον κόσμο. Είναι μια παράλληλη ζωή. Ωραία ζωή. Δύσκολη ζωή. Μπράβο σας. Ήταν μεγάλη χαρά και τιμή που παρουσίασα τη Σαντορίνη μας. Έναν τόπο ευλογημένο, όπως όλη η χώρα μας. Και που χαίρομαι πάρα πολύ που συμμετέχω έστω με αυτόν τον τρόπο. Θα βρω εγώ τον τρόπο να συμμετέχω πολύ περισσότερο σε αυτή την προσπάθεια που λέγεται Action in Greece. Εμείς αυτό που κάνουμε μόνο είναι να κάνουμε πράξη τη στρατηγική που έχουμε θέσει όλα τα χρόνια, να προβάλλουμε τους τόπους όπου ταξιδεύουν τα πλοία μας και να συνεχίσουμε να κρατάμε αυτό που ο κύριος Λουδάρος είπε, το πλοίο της γραμμής, στην εξέλιξη του όμως. Μέσα λοιπόν από τους προβολές των τόπων παίρνουμε εμείς δύναμη, προβάλλουμε την Ελλάδα μας στο εξωτερικό και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ το Action Greece και ευχόμαστε να γιορτάσουμε πολλές τέτοιες επιτυχίες. Πάρα πολύ ωραία και ευχόμαστε η επέτειο να είναι πολύ. Η ευχή λοιπόν είναι το Action in Greece, η πολύ σημαντική αυτή πρωτοβουλία με πρωτεργάτηδα τη Σοφία Τεστάμου, να έχει συνέχεια. Να έχει συνέχεια στην οποία θα είναι περισσότεροι αρρωγοί, περισσότεροι υποστηρικτές, περισσότεροι χορηγοί, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ότι όλοι μαζί, αν ενώσουμε δυνάμεις, μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Εύχομαι το Action Greece να μεγαλώνει χρόνο με τον χρόνο, μέχρι να κατακτήσει το στόχο του, το Action Greece. Τα Dr. Prino δραστηριοποιούνται στον ιατρικό τουρισμό. Έτσι λοιπόν είμαστε κοντά στην Action Greece, στηρίζουμε το έργο της γιατί είναι κοινό έργο και γιατί πραγματικά ο τουρισμός έχει να προσφέρει πάρα πολλά στην Ελλάδα και να δώσει ικανοποιητικές, άριστες και μόνιμες λύσεις. Action Greece. Να τα εκατοστήσεις. Σοφία μου, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια σε εσένα προσωπικά και σε όλους τους άξιους συνεργάτες. Οι σκηνές που είδαμε, οι εικόνες που είδαμε, μας έχουν μείνει στο μυαλό μας, στη σκέψη μας και συνδυάζονται τρία πράγματα. Εικόνα, αποτροπία, φυσιογνωμία και δρόμενα. Εύχομαι όλα αυτά να είναι πάντα επίκαιρα. Να είναι πάντα επίκαιρα με μεγάλη αξία και να μην αποκτήσουμε ιστορική αξία. Εκμένου λοιπόν τη εταιρεία Μουσικά Όλα Μάσικα. Σα ευχόμαστε ότι καλύτερο για το έργο σα και πολλά χρόνια ακόμα να συνεχίσετε να κάνετε όλα αυτά τα ωραία που είδαμε σήμερα. Πώ σα φάνηκε το μπουζούκι μα εδώ πάνω? Καταπληκτικό. Ακούστε και δυνατά. Καταπληκτικό. Και κάποια στιγμή θα είναι και το δύο μάτσε τα κοντά μα. Ξέρω ότι έχει πολύ σημαντικέ υποχρεώσει. Αλλά ετοιμάζω μια περιοδία στην Αμερική γιατί είμαι και μουσικό εκτό από. Οπότε, μόλις γυρίσουμε το καλό, γιατί όχι. Υποκλεινόμαστε στον κύριο Μάτσικα, να του το πείτε από όλους μας. Ευχόμαστε να συνεχίσει με λήψη σε όλη την Ελλάδα, να μην αφήσει κανένα τόπο απάτητο και αφιλμάριστο, να δώσει προς τα έξω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την ομορφιά που έχει η Ελλάδα και σαν τοπίο και σαν ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως τον πολιτισμό της. Να ευχαριστώ τη Σοφία Στάμου που με εμπιστεύτηκε για να είμαι μαζί σας
σε αυτή την υπέροχη εκδήλωση, σε αυτά τα 5 χρόνια που γιορτάζετε, που σας εύχομαι να τα εκατοστήσετε και η δράση σας να πάει σε όλη τη γη. Δεν τα πάω καλά με τις ευχές, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρώ ότι δεν τη χρειάζεται. Πάει αρκετά καλά και ελπίζω και στο μέλλον να είναι ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ θερμά το Action Greece για την τιμή που μας έκανε. Το Ίδρυμα αυτά τα 10 χρόνια λειτουργίας του, που συνέψαν να είναι και με τα 10 χρόνια της κρίσης, ανέπτυξε μια πολυσχηδή και εξωστρεφή δράση. Βλέπετε το χάρτη μας. Το διεθνές όνομα του Μιχάλη Καβογιάννη, το brand δηλαδή του Ιδρύματος, μας επέτρεψε να έχουμε σημαντικούς συνομιλητές σε όλο τον κόσμο, τόσο στα πανεπιστήμια, όσο και σε φορείς, σε φεστιβάλ, και αυτή είναι η δράση μας. Εκτιμούμε λοιπόν πάρα πολύ το Action Greece και ιδιαίτερα το Sigma Production. Εμείς συμμετείχαμε με το δικό μας, τα δικά μας προϊόντα, που είναι φυσικά, βιολογικά και μπορεί να βοηθήσουν την υγεία του ανθρώπου. Η ευχή μας είναι να πετύχει και να γίνει τεράστια, να πάει σε όλο τον κόσμο. Η EcoPack είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες στον χώρο της χάρτινης βιομηχανοποιημένης τσάντας. Η παραγωγική μονάδα της εταιρείας ιδρύθηκε το 1996 και εδρεύει σε ιδιόκτητο οικόπεδο στην Οριστιάδα. Οι κτηριακές εγκαταστάσεις είναι κάτω το μεγαλύτερο τμήμα νεόκτιστες. Η EcoPack είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες στο είδος της. Τουρισμός είναι ο πολιτισμός, η παράδοση, οι άνθρωποι. Είναι όλα μαζί. Είναι τα τοπικά προϊόντα, είναι οι γεύσεις, είναι το πάντρεμα όλων μαζί. Και σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να συνεχίσετε έτσι, διότι αυτό που κάνετε είναι εξαιρετικό έργο προβολής της χώρας. Εμείς θέλουμε να διευρύνουμε αυτή τη συνεργασία και θα σας δώσω και μία είδηση. Έχω καλέσει τη Σάμμο την κυρία Στάμμο και θα προχωρήσουμε μαζί αυτή τη φορά. Ευχόμαστε οι δράσεις του Action Greece να ευρύνονται, να μεγαλώνουν και να συνεχίσουν να προβάλλουν την Ελλάδα στο εξωτερικό και να βελτιώνουν την εικόνα της χώρας μας. Οπότε ήθελα να πω ότι στους ηθοποιούς αλλά και στα νέα παιδιά να μην εγκαταλείπουν τα όνειρά τους, να έχουμε τέτοιες δράσεις όπως η δική σας και να επιμένουν στο όνειρό τους ή στο ένστικτό τους που πραγματικά τους επιτάσσει και πολλές φορές είναι λάμπαστο, άρα μένουν Ελλάδα. Η ευχή μας για την Action in Greece είναι να τα χιλιάσει και να κάνει γνωστή την Ελλάδα και όλες βέβαια τις όλες τους τόπους τους ελληνικούς στο εξωτερικό. Και να είναι πάντα πρώτοι. Είμαστε εδώ να στηρίξουμε τα επόμενα χρόνια, να προβάλλετε το έργο σας σε όλο τον κόσμο για την Ελλάδα μας και πιστεύω να φτάσουμε κάποια στιγμή να πηγαίνουν στις Μαλδίβες και να λένε μια συνδικαλιστική εδώ. Εμείς ευχαριστούμε πολύ που μας κάνατε την πρόταση αυτή, γιατί ήταν πολύ σημαντικό για μας να μπορέσουμε να κάνουμε αυτό το δύσκολο πράγμα. Γιατί η υλοποίησή του δεν ήταν τόσο δύσκολη όσο η σύλληψή του. Εκεί ήταν το πρόβλημα. Και βέβαια να έχει και το Action Greece μέσα. Γιατί δεν θα μπορούσε να ήταν Action Ιταλία ή οτιδήποτε άλλο χώρα, μόνο Ελλάδα αυτό. Φαινόταν. Ευχόμαστε στο Action Greece να τα χιλιάσει. Να πάει ακόμα παραπέρα, να μάθει όλος ο πλανήτης στην Ελλάδα και τα μέρη της και το κάθε χωριό, γιατί το κάθε χωριό αξίζει να το επισκεφτείς και να είστε καλά να συνεχίσετε. Μου δώσατε την ευκαιρία να μπορέσω να κάνω μια πολύ όμορφη δημιουργία που καθορίζει την τάση του Action in Greece. Σας εύχομαι μια δυναμική συνέχεια, να προσπερνάτε κάθε δυσκολία και πάντα να προωθείτε την ομορφιά του τόπου μας. Ευχόμαστε καταρχήν θερμά συγχαρητήρια σε αυτή τη δράση. Τις καλύτερες ευχές να είναι καλοτάξιδα όλα τα ντοκιμαντέρ, όχι μόνο της Κλωκιδικής και της Σαντορίνης και της Σύρου, και να υπάρχει έτσι να γυριστούν πολλά ντοκιμαντέρ να καλύψουν όλη την Ελλάδα, όλη την υπέροχη αυτή χώρα μας. Και να υπάρχει τις καλύτερες ευχές μας και θερμά συγχαρητήρια για αυτή τη δράση. Στην κυρία Στάμου, προσωπικά ήταν μεγάλη χαρά που τη γνωρίσαμε, αλλά και σε όλους τους συνεργάτες.
Χρόνια πολλά Action in Greece. Χρόνια πολλά Action in Greece. Ευχόμαστε να κάνετε πάρα πολλά άλλα ντοκιμαντέρ και να τα στείλετε σε όλα τα μέρη του κόσμου.